Καλημέρα, καλό μήνα σε όλους. Καλωσορίζω τον νέο Δήμαρχο Καλαμάτας, τον Θανάση τον Βασιλόπουλο και τους Δημοτικούς Συμβούλους, τον νέο Δημοτικό Συμβούλιο της περίοδου 2019-2023. Κύριοι συνάδελφοι, εύχομαι καλή θητεία σε όλους, καλή δύναμη. Η θητεία μας να είναι δημιουργική και πάντα υποφελία της πόλης της Καλαμάτας και των χωριών της. Όλοι γνωρίζουμε ότι έχει ήδη προηγηθεί μία προσυνάντηση με τους επικεφαλείς των συνδυασμών για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Εγώ πάλι να σας ευχηθώ καλή δύναμη και να δώσω το λόγο στον Δήμαρχο Καλαμάτας, στον Θανάση Βασιλόπουλο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλημέρα, καλό μήνα. Καλή και δημιουργική θητεία να έχουμε. Μια νέα αυτοδιοικητική περίοδο 2019-2023 ξεκινά, γεμάτη προκλήσεις. Η εξέλιξη της πορείας του Δήμου θα κρυθεί από τις προθέσεις όλων μας για συνεργασία, σύνθεση, συνεννόηση απέναντι στα κοινά προβλήματα. Η ευθύνη για το μέλλον του Δήμου ανήκει πλέον σε όλους μας από αυτές τις συνεδρίες και μετά, και όχι μόνο στην παράταξη του Δημάτου. Έχουμε η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου να καθιστεί σε υψηλό επίπεδο, απαιτώντας από όλους μας τον τεκμηριωμένο και ευπρεπή πολιτικό λόγο. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, η πρόταση πλειοψηφίας για συνενετικό Προεδρείο, η πρόταση πλειοψηφίας για συνενετικό Προεδρείο μπορεί να υποστηρίξει, πιστεύουμε, γι' αυτό και το προτείνουμε, ο έμπειρος συνάδελφος, ο κύριος Πολίτης Δημήτριος, και καλό τα μέλη της πλειοψηφίας να αποδεχτεί την πρότασή του. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημάρχε. Επειδή ξεκινήσαμε έτσι λίγο γρήγορα, να πάρουμε τις παρουσίες πολύ σύντομα και να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της εκλογής του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα. Παρακαλώ τον Γραμματέα.